Η αγάπη ουδέποτε πίπτει, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται. Εκ μέρους γάρ γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ελάλουν ως νήπιος, εφρόνουν ως νήπιος, ελογιζόμην ως νήπιος. Ότε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπω μεγάρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι. Τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστην. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, ενώ οδηγούμεθα προς το τέλος αυτής της σειράς των ομιλιών, αυτής της περίοδου της πνευματικής περισυλλογής, του πνευματικού ανεφοδιασμού, της πνευματικής επανατοποθετήσεως, θέλουμε άλλη μια φορά να σε παρακαλέσουμε, εσύ ο Θεός, να μιλήσεις στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Και βοήθησέ μας, όπως την εποχή εκείνη, στην πρώτη εκκλησία σου, κατά την Πεντηκοστή, οι καρδιές μας να έρθουν σε κατάνοιξη και να ρωτήσει ο καθένας από μας τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί, τι πρέπει να κάνουμε, ο Θεέ, σε παραχώρηση, σε αφιέρωση, ώστε μέσα μας να βιωθεί η αγάπη. Εκείνη η κορυφαία της χριστιανικής ζωής, διότι εκ τούτου γνώσονται πάντες ότι είμαστε πραγματικά μαθητές σου, εάν αυτή την αγάπη έχουμε, διαθέτουμε, αχτινοβολούμε. Προσευχόμαστε και πάλι στο όνομα εκείνου που έστειλες σε αυτό τον κόσμο, του Ιησού Χριστού, για να μας διδάξει την αγάπη και να ζήσει την αγάπη ανάμεσά μας. Αμήν. Ασφαλώς θα ενθυμίστε ότι στην πρώτη θαρό ομιλία μας συστήσαμε και προτρέψαμε εάν θα ήταν δυνατόν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, για μέρες, για εβδομάδες, για μήνα θα έλεγα, καθημερινά γονατιστή και στην παρουσία του Θεού μπροστά να διαβάζουμε κατά μόνας το Ι' Γ' κεφάλαιο της Α' προς Κορινθίους επιστολής. Δεν ξέρω αν αυτό αρχίσαμε να το κάνουμε. Και αν ναι, εάν ήδη ο ευλογημένος καρπός άρχισε να φαίνεται. Μιλήσαμε στη σειρά των ομιλιών μας για τις γλώσσες. Γλώσσες ανθρώπινες και γλώσσες αγγελικές. Τώρα σε μια σύγκριση πάλι με την αγάπη από άλλη σκοπιά, από άλλη θεώρηση, ο Λόγος του Θεού θα υποστηρίξει ότι οι γλώσσες παύσονται. Θα έρθει καιρός που θα παύσουν, που θα σταματήσουν. Προφητείε, και μιλήσαμε και για αυτές, και αυτές μια μέρα καταργηθήσονται. Και οι γνώσεις, και εκείνη καταργηθήσεται. Ενώ αντίστροφα, η αγάπη ουδέποτε πίπτει, ουδέποτε θα παύσει, ουδέποτε θα καταργηθεί. Και για να βοηθηθεί η σκέψη μας σε τούτη την καινούρια θεώρηση, την καινούρια σύγκριση, τη σύγκριση θα έλεγα από σκοπιά χρονική, γλώσσες παύσονται, προφητείες καταργηθήσονται, γνώσεις καταργηθήσεται, ενώ η αγάπη ουδέποτε πίπτει,
για να βοηθηθούμε λέγω σε τούτη τη θεώρηση, ας θυμηθούμε μερικά αγαθά, τα οποία είναι πολύτιμα σε αυτή τη ζωή, όμως είναι περιορισμένης χρονικά χρήσεως. Λόγου χάρη απέκτησες ένα παιδί, το αγόρασες μια κούνια, στην οποία κοιμήθηκε τους πρώτους μήνες, τον πρώτο χρόνο, τα πρώτα ένα-δύο χρόνια, αλλά έπειτα έπαυσε να χρησιμοποιείται. Έπειτα καταργήθηκε. Ή θυμάσαι τότε που έκανες μια ανάβαση στην Πάρνηθα ή στον Όλυμπο, έσπασες το πόδι σου και στο έβαλαν στο γύψο και ο γιατρός σου σύστησε για μερικές εβδομάδες, για μερικούς μήνες ίσως, να χρησιμοποιήσεις και ένα μπαστούνι. Το χρησιμοποίησες, ώσπου το πόδι γιατρεύτηκε και μετά έπαυσε, μετά παραμερίστηκε, μετά καταργήθηκε από την καθημερινή χρήση το μπαστούνι. Παίρνεις μια ομπρέλα μαζί σου το χειμώνα και είτε τη χρησιμοποιείς κάποια ώρα που έπιασε βροχή, είτε δεν τη χρησιμοποιείς καθόλου. Υπάρχουν λέγω και στον υλικό τομέα αγαθά περιορισμένης χρήσεως. Υπάρχουν όμως και άλλα, τα οποία είναι διαρκούς, συνεχούς χρήσεως. Τα χρειάζεσαι πάντοτε, τα χρειάζεσαι παντού, τα χρειάζεσαι αδιάκοπα. Το οξυγόνο, το χρειάζεσαι χειμώνα και καλοκαίρι, δεν είναι? Το χρειάζεσαι στον ύπνο σου και στον ξύπνιο σου. Το νερό δεν φτάνει, δεν έφτασε κάποια εποχή που θα πεις, που να πεις πια δεν το χρειάζομαι, θα σταματήσω, θα παύσω να πίνω νερό. Το σημερινό μας μάθημα στα εδάφια 8 έως 12 του ΙΓ κεφαλαίου της Α προς Κορινθίους μας διδάσκει το σημερινό μάθημα ότι η αγάπη δεν είναι ένα αναλώσιμο, ένα περιορισμένης χρονικής χρήσεως αγαθό, αλλά ότι αντιθέτως ποτέ της δεν χάνει την αξία της, ποτέ της δεν παγιώνει, αντίθετα με άλλα αγαθά, και αυτά πνευματικά, όπως η γλώσσα, όπως η προφητεία, όπως η γνώση, χάρη των οποίων ατυχώς πολλές φορές θυσιάζουμε εκείνην που ουδέποτε πίπτει, εκείνην που ποτέ δεν παγιώνει, που ποτέ δεν θεωρείται ξεπερασμένη, την αγάπη. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την άρνηση, πριν φτάσουμε στη θέση την οποία ο Απόστολος Παύλος παίρνει σε αυτά τα εδάφια 8 έως 12. Είναι μια ψυχολογημένη μέθοδος, θα έλεγα, αφαιρώντας μέσα από το σωρό τις πολύχρωμες χάντρες, τα αστραφτερά τενεκεδάκια, τις απατηλές απομιμήσεις, να μείνεις στο τέλος μέσα από το σωρό, μέσα στη φούχτα σου, εκείνο το ένα, το μοναδικό, το βαρύτιμο πετράδι. Αυτό ο Παύλος κάνει, αυτό το ψάξιμο και αυτή την επιλογή και αυτό τον εντοπισμό στα εδάφια 8 έως 12 του ΙΓ της Α προς Κορινθίους. Και πρώτα, γλώσσε παύσονται. Με αυτές ενθυμίστε, αρχίζει ο ύμνος της αγάπης. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων λαλώ κλπ. Διότι όπως εξηγήσαμε τότε, είναι ο πιο συνήθις δρόμος και τρόπος ολισθήματος πνευματικού. Εάν λαλώ χωρίς αγάπη, είπαμε γίνομαι ένας φλίαρος χριστιανός. Και σήμερα υπάρχει και φλίαρος και υπερφίαλος χριστιανισμός. Η γλώσσα έγινε το υποκατάστατο της αγάπης. Γι' αυτό ο Παύλος, όπως ενθυμίστε, ξανά τονίσαμε και είναι επικοδομητικό να το ξαναθυμηθούμε,
στις 3 ποιμαντορικές επιστολές του. Θα κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Να μην προσέχεις σε γενεαλογίες απεράντους. Να μην προσέχεις εκείνους που εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. Εκείνου που είναι νοσούντες περί ζητήσεις και λογομαχίας. Να διαμαρτύρεσαι προς όλους να μη λογομαχούν. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα επισορεύσουν δασκάλους κατά τις επιθυμίες των, κνηθόμενοι, γαργαλιζόμενοι την ακοήν. Ποιος τα λέει ωραία. Τις προάλλες μου έλεγε κάποιος, θέλω να αγοράσω μια κασέτα, αλλά να έχει ένα εκλεκτόν κήρυγμα. Μωράς δε ζητήσεις και μάχας νομικάς παρετού. Μη δώσεις λοιπόν αδελφέ μου υπέρ αξίας τη γλώσσα. Έχει την αξία της, βεβαίως. Έχει τη θέση της, αναμφίβολα. Αλλά μη της δώσεις υπεραξία. Γιατί μπορεί να σου υποκαταστήσει, να σου αντικαταστήσει την αγάπη. Και γιατί εξάλλου είναι ένα αγαθό, πόσο πολύτιμο και να είναι, εν τούτης είναι προσωρινό. Κάποτε εγλώσσε παύσοντε. Αλήθεια, σκέφτηκες ποτέ, εάν όλοι οι χριστιανοί έχαναν, αν όλοι οι χριστιανοί χάναμε αυτή τη στιγμή τη γλώσσα μας, τη λαλιά μας. Θα πεις, συμφορά, τι θα γινόμαστε χωρίς κηρύγματα, πόσα εκφράζαμε τα αισθήματά μας, πόση απολογητική της πίστεώς μας θα ήταν πια αδύνατη. Όμως, να το τολμήσω, θα ήταν συμφορά ή ευλογία. Νομίζω πως τότε, εάν χάναμε όλοι μας τη λαλιά μας, τη γλώσσα μας, το όργανο αυτό της εκφράσεως, θα δίναμε τότε στον αμαρτωλό μια Καινή Διαθήκη και μια σωστή χριστιανική ζωή στη θέση του βερμπαλιστικού, του φωνητικού κηρύγματος που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Τότε έκφραση των αισθημάτων μας θα έδιναν όχι τα λόγια αφού θα έλειπαν, αλλά οι πράξεις, τα έργα, ο κόπος της αγάπης. Τότε η απολογητική μας στον κόσμο θα ήταν ο εφηρμοσμένος και ο πραγματικός και αχτινοβόλος χριστιανισμός μας. Και επειδή πρακτικώς τούτο είναι ανεφάρμοστο, ας μειώσουμε τουλάχιστον, αδελφοί μου, τα λόγια μας και ας αυξήσουμε τη ζωή μας. Ας γίνουμε χριστιανοί αγάπης περισσότερο και πριν από χριστιανή γλώσσας. Ας θυμηθούμε ότι και όταν κάποτε σφαλίσουμε και τα μάτια μας και το στόμα μας, εκείνο που θα έχει μείνει πίσω δεν θα είναι ο χριστιανικός βερμπαλισμός μας, η χριστιανική μας φλιαρία, αλλά η χριστιανική μας αν υπήρξε αγάπη. Ώστε γλώσσε παύσονται. Δεύτερον, προφητείε καταργηθήσονται. Είναι κάτι άλλο που μπορεί να πάρει τη θέση της αγάπης. Παραμελούντες και αστοχούντες στην αγάπη, να δώσουμε την πρώτη, ίσως και τη μόνη, προσοχή στην κηρυκτική, στην προφητική δραστηριότητα. Ίσως γι' αυτό ο Κύριός μας στην επί του όρους ομιλία Ματθαίου Ζήτα 22, αφού είπε «Ου πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημά μου», προσθέτει ότι την ημέρα εκείνη πολλοί θα μου πούνε «Κύριε, εν το ονόματι σου προεφητεύσαμεν». Και θα τους πω «Ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας γνώρισα, γιατί ο Κύριος μας γνωρίζει από το τι είμαστε και όχι από το τι κάνουμε ή από το τι λέμε».
Μπορείς εδώ, αδελφέ μου, να σταθείς στην παρουσία του Θεού και να του πεις, Κύριε, γνώρισέ με, όχι από αυτά που λέω, όχι από αυτά που κάνω, αλλά από αυτό που είμαι απέναντι σου. Προφητείε, μυστήρια, να τη θέλει τον άνθρωπο. Εσχατολογικές διαπιστώσεις. Κάποτε έκανα μια ομιλία. Πετρέλαιο και Αρμαγεδόν. Και είχα μαζί μου μερικές κασέτες αυτής της ομιλίας. Μα δεν πρόφθασα να βγω εις την έξοδο της εκκλησίας και οι κασέτες όλες είχαν γίνει ανάρπαστες. Αλλά όση αξία και να έχει μια εσχατολογική διατύπωση, μια πρόρηση εσχατολογική, όλα αυτά είναι προσωρινά. Γιατί και η πρώτη και η δεύτερη έλευση του Χριστού, τι πληθώρα από ερμηνείες έχουν δεχθεί, τι διαιρέσεις πιστών. Ένα μόνο σας αναφέρω. Η παρουσία του Κυρίου με την Εκκλησία θα γίνει πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, θα γίνει μετά τη Μεγάλη Θλίψη, θα γίνει στη μέση από τη Μεγάλη Θλίψη. Να, τρεις σχολές, τρεις ερμηνείες. Αλλά το σπουδαίο, αγαπητοί μου, δεν είναι πότε θα έρθει ο Κύριος, αλλά πώς θα μας βρει όταν θα έρθει. Και κάτι που όταν θα έρθει ο Κύριος και έρχεται γρήγορα, θα έχει αξία. Δεν είναι η προφητική μας γνώμη και τοποθέτηση για την έλευσή του, αφού ήδη θα έχει συντελεστεί. Αλλά η αγάπη μας, αν υπήρξε αληθινή στη ζωή μας. Το λοιπόν, γλώσσε παύσονται, προφητείε καταργηθήσονται, γνώσεις καταργηθήσετε. Σήμερα ζούμε κατεξοχήν στον αιώνα που χαρακτηρίζεται από μια καταναλωτική κοινωνία και από μια γνώση που περιτρέχει τη γη και το διάστημα. Σκεφτείτε λόγω χάρη όσοι έχετε προσωπική πείρα το χάρτη του κόσμου της εποχής του Ομήρου που τη Μεσόγειο θάλασσα την ονόμασε και Μεσόγειο σαν το μέσο που ήταν στην αντίληψή τους της γης. Σκεφτείτε ακόμη αυτές τις δίκες στην Ιερά Εξέταση με έναν Γαλιλαίο εάν η γη κινείται ή δεν κινείται. Και από την άλλη ελάτε σε τούτο που αποτελεί τη γνώση πια και την εμπειρία του παιδιού, του δημοτικού ή του προσχολικού σήμερα, με εκείνο τον κασμά και το φτιάρι που σκάβει επάνω στον Άρη και μαζεύει και στέλνει εδώ και αναλύει το εργαστήρι στην Πασαντένα της Αμερικής. Αλλά αυτή η γνώση, μια γνώση που αν λόγω χάρη έλεγε στην εποχή εκείνη σε έναν Σοκράτη, σε έναν Πλάτωνα, σε έναν φιλόσοφο, θα έρθει εποχή που οι άνθρωποι δεν θα μουτζουρώνονται, δεν θα κουράζονται, θα έχουν κουμπιά ηλεκτρικά να πατάνε και να ανοίγει η πόρτα, να τα γυρνάνε και να μαγειρεύεται το φαγητό, να πατάνε τον μπουτόν και να ανοίγει η τηλεόραση και να βλέπουν τι συμβαίνει στον άλλο, στην άλλη άκρη του κόσμου, να μιλούν σε μια κάψα τηλεφώνου και να επικοινωνούν με το άλλο άκρο της γης. Ίσως κάποιος από αυτούς τους φιλόσοφους θα φούχτωνε το σοφό κεφάλι τους στα χέρια και θα έλεγε «Πω, πω, τι μακαρισμένη εποχή όταν αυτή ποτέ έρθει, τι ευτυχισμένοι που θα ζουν οι άνθρωποι». Αλλά ειδού αυτή η γνώση ούτε μας έκανε αγιότερους, εγκλήματα, πόλεμοι, φρικτοί, ηθικές αναστατώσεις, αλλά ούτε μας έκανε ευτυχέστερους, ούτε μας έκανε ταπεινότερους. Αντίθετα, ο άνθρωπος φυσιώθηκε
θεοποιήθηκε. Και η γνώση είναι από τις περισσότερο λατρευόμενες θεότητες την εποχή τούτη. Κι όμως βεβαιώνει ο Παύλος ότι αυτή η γνώση για την οποία καυχάστε εκ μέρους γινώσκομεν, διεσόπτρου εν ενίγματι, χρησιμοποιεί την εικόνα του παλιού καθρέφτη, από χαλκό που δεν μπορούσε να δώσει πλήρη εικόνα εις το πρόσωπο που κοιταζόταν σε εκείνον. Αλλά κάποτε θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα γνωρίσουμε καθώς και έχουμε γνωριστεί. Χάρη λοιπόν μιας τέτοιας γνώσεως, που όσο εντυπωσιακή και να είναι, είναι εν τούτης ατελής, έχασες και αστόχησες στην αγάπη, η οποία αγάπη ου παύσεται, ου καταργηθήσεται, ουδέποτε πίπτει. Γιατί είναι απλό. Η αγάπη ου παύσεται. Διηγούνται για τον Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης, όταν βρισκόταν στο επιθανάτιο κρεβάτι του και οι μαθητές του γύρω, γυρεός όπως ήταν, τον πλησίασαν και του είπαν, «Διδάσκαλε, σεβαστέ, πριν φύγεις από αυτόν τον κόσμο, άφησέ μας, σε παρακαλούμε, ένα μήνυμα». Και εκείνος είπε, «Αγαπητοί μου, αγαπάτε αλλήλους». «Δάσκαλε», του είπαν, «με όλο το σεβασμό που σου έχουμε, αυτό μας το έλεγε σε όλη τη ζωή, σε όλη τη διδασκαλία σου. Πες μας, σε παρακαλούμε, κάτι άλλο». Και εκείνος είπε, «Κείνο που ήταν από την αρχή, τούτο σας λέγω, να αγαπάτε αλλήλους». «Μα δάσκαλε», λέει, «δεν έχεις κάτι όχι παλιό, κάτι καινούριο να μας πεις». Και εκείνος τότε είπε, επιλογίζοντας και ξεψυχώντας με τούτο τον λόγο, «Ου παλαιά, όχι καμιά παλιά εντολή, αλλά μια καινούρια εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Ου παύσετε, ου καταργηθήσετε». Πώς να καταργηθεί κάτι που δεν παγιώνει, που δεν ξεπερνιέται, που δεν ξεπέφτει, αφού είναι η ουσία αυτού του Θεού. Ουδέποτε πίπτει η αγάπη. Βασιλείς ανεβαίνουν στους θρόνους και πέφτουν. Στρατιλάτες κατακτούν τον κόσμο και τον χάνουν. Χαρίσματα ποικίλα ανατέλουν και δίουν. Πολιτισμοί ακμάζουν και παρακμάζουν. Φιλίες ανθρώπινες ανθούν και μαραίνονται. Σχέσεις συνάπτονται και διαλύονται. Οικοδομήματα χτίζονται και πέφτουν. Η αγάπη όμως ανεβαίνει, αδελφέ μου, χωρίς να πέφτει. Καταχτά χωρίς να χάνει. Ανατέλει χωρίς να δει. Ακμάζει δίχως να παρακμάζει. Ανθεί δίχως να μαραίνεται. Συνάπτει σχέσεις και δεν διαλύει. Χτίζει και δεν γκρεμίζει. Η αγάπη. Η αγάπη του Θεού. Γιατί περί αυτής της αγάπης πρόκειται. Πάει καιρός, υπηρετούσε ως ανθιπολοχαγός στο στρατό, όταν σε μια εποχή επιχειρήσεων πέταξα με ένα αεροπλάνο θαρώ από τη Λάρισα στα Γιάννενα. Δίπλα μου ήταν καθισμένη μια κυρία νεαρή με ένα μωρό στην αγκαλιά της. Όταν η συνοδός ήρθε μπροστά την εποχή εκείνη και μας είπε, «Παρακαλώ προσδεθείτε, γιατί απογειωνόμαστε», είδα κάτι τόσο συγκινητικό. Εκείνη η νεαρή μητέρα προσπάθησε να βάλει τη ζώνη ασφαλείας, αλλά πώς να τη βάλει, πού να τη βάλει, το μωρό να είναι απ' έξω από τη ζώνη. Και θυμούμε, τράβηξε όσο μπορούσε να έχει περισσότερο τράτο, περισσότερη ζώνη. Και την έβαλε αγκαλιάζοντας με αυτήν και με τις αγκαλιές της το μωρό της, το παιδί της. Και λέει η Αγία Γραφή, δύναται μπορεί η μητέρα να ξεχάσει το θυλάζον βρέφος αυτής και να μην ελεήσει τον καρπό της θυγιάς της. Και όμως
Και αν αυτές ξεχάσουν, λέει ο Κύριος, εγώ δεν θα ξεχάσω. Όταν δε ο Παύλος έγραφε το Α Κορινθίους γάμα 8, ότι η αγάπη ουδέποτε πίπτει, αναμφίβολα είχε υπόψη του την αγάπη του Θεού, όπως εκδηλώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν έπεσε, δεν ξεφτύσε, δεν απελπίστηκε, δεν τα παράτησε η αγάπη του Χριστού, ούτε όταν η γη μας τον υποδέχτηκε με ένα στάβλο, ούτε όταν οι συντοπίτες του δοκίμασαν να τον γκρεμίσουν από το φρύδι του βουνού, ούτε όταν τον είπαν Βελζεβούλ, ούτε όταν τον μαστίγωσαν και τον κορόιδεψαν, ούτε όταν ο μαθητής του τον πούλησε για 30 αργύρια και ο άλλος τον αρνήθηκε, ούτε όταν τον γέρασαν ξύδι στην μαρτυρική του δίψα, ούτε όταν ο Θεός Πατήρ τον εγκατέλειψε. Και η αγάπη αυτή του Χριστού ουδέποτε πίπτει, ουδέποτε παύσεται και καταργηθήσεται για σε. Όσο κι αν αμάρτησες, όσο κι αν αρνείσαι τυχόν να τον δεχθείς σωτήρα και Κύριο, όσο κι αν τον περιφρόνησες στη ζωή σου. Ένα παλιό ρητό λέει, αγαπάς τους άλλους όσο ζεις για τους άλλους. Ο Χριστός μας αγάπησε γιατί έζησε και απέθανε για μας, για μέ και για σε, ώστε επουράνιε Κύριε Ιησού Χριστέ, αυτή η αγάπη η δική σου που ουδέποτε πίπτει, ουδέποτε παύσετε και καταργηθήσετε, Κύριε, ας γίνει το δικό μας, κατά δικό μας, αναπαλωτρίωτο κεφάλαιο της πνευματικής μας ζωής. Και ποτέ για μια γνώση που παύσετε, μια προφητεία που καταργηθήσετε, μια γνώση που καταργηθήσετε, να μην θυσιάσουμε την αγάπη. Αυτό το κάτι, το εξαίσιο, το θεσπέσιο, το ουράνιο που δεν παγιώνει. Την αγάπη σου μέσα μας. Αμήν.